Και αφού είστε δικαστικός επιμελητής, ξέρετε πολύ καλά ότι τα περισσότερα γραφεία σήμερα δικηγορικά συστεγάζονται με δικαστικούς επιμελητές. Πάω κατευθείαν στο ψαχνό. Χαιροεκτιμήσεις πρέπει να σας πω ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα χαιροεκτιμήσεις. Έτρεχα μαραθώνιο εδώ και είχα το έμβλημα της ομοσπονδίας μου στο στήθος. Ωραία. Δεν ξέρουν οι συνάδελφοι σημαίνει με το χώρο. Γι' αυτό εγώ το κατανοώ αυτό που λέτε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην ερώτηση. Φαίνεται ότι είστε έμπειρος δικαστικός επιμελητής πολλά χρόνια. 40 χρόνια. 40 χρόνια δικαστικός επιμελητής. Εκτός από την ιδιότητα του δικαστικού επιμελητή, έχετε κάποια ειδικότητα άλλη, ως προς την αποτίμηση, κάποιος εκτιμητής, ειδικός. Όχι, κοιτάξτε. Όχι, αν έχει. Την εκτίμηση. Όχι, δεν έχω κάτι. Τυπικά αναζητώ. Δεν έχω. Είστε ένας παλιός έμπειρος δικαστικός επιμελητής. Πρέπει να σας πω όμως το εξής. Να μην το ξεχάσω. Να μου το πείτε. Που είναι βασικό. Να μου το πείτε. Να κάνει με την εκτίμηση. Γιατί ο νόμος απαγορεύει τον πληστηριασμό, τιμή πρώτης προσφοράς, την απαγορεύει να υπολείπεται της αντικειμενικής. Συμφωνούμε. Έτσι. Συμφωνούμε. Σε δικηγόρο μιλάτε. Ναι, εντάξει, το κουνούν και όλοι οι κρίσκοι. Λοιπόν, για πέστε μου τώρα κάτι. Εσείς είχατε κάνει και τις επιδόσεις για λογισμό της Μαρφίν. Όλα εγώ τα έκανα. Το 10. Όλα, από το 10, ναι. Όλα εγώ τα έκανα. Ωραία, λοιπόν. Η εντολή ήταν του ιδίου δικηγόρου και της Μαρφίν και της Τράπεζας Πειραιώς. Ο ίδιος δικηγόρος ήταν. Ήταν διαφορετικές διαφορετική δικηγόρη. Διαφορετική δικηγόρη. Ωραία, λοιπόν. Τώρα για τις επιδόσεις του 10, τα ενέχερα. Όχι, θέλω να πω η εντολή που σας δόθηκε από τον ίδιο πλήρωσο δικηγόρο ή διαφορετικό δικηγόρο. Μια εντολή μου δόθηκε, ναι. Και για τη Μαρφίν και για την Τράπεζα Πειραιώς. Δεν επέστρεψε τη Μαρφίν. Όχι, θέλω να πω τότε που εξηγείται η εκδόση. Είχατε επιδόσει, κύριε Κωνσταντάκο, και διαταγές πληρωμής για λογισμό της Μαρφίν. Εις βάρος του ΚΕΝ, ναι, του Ρίκου. Συμφωνώ. Ο ίδιος πληρωτικός δικηγόρος ήταν. Όχι, δεν ήταν ο ίδιος. Όχι, πάει αυτό. Τελειώσαμε αυτό λοιπόν. Ναι, έχω μια μικρή αμφιβολία, αλλά νομίζω δεν ήταν η ίδια. Ωραία, λοιπόν. Άρα λοιπόν, ως δικαστικός επιμελητής έμπειρος, κάνετε αυτή την έκθεση. Βέβαια. Πολύ δύσκολη δουλειά. Μάλιστα. Είχατε ξανακάνει στη ζωή σας άλλη φορά αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων νοσηλευτικού ιδρύματος. Πολλές φορές. Νοσηλευτικού ιδρύματος. Πώς? Νοσηλευτικού ιδρύματος περιουσία. Νοσηλευτικού ιδρύματος. Ήταν η πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Άλλωστε, η πρώτη φορά από καταβολή ελληνικού κράτους εκπληστηριάζεται ω σύνολο περιουσιακό νοσηλευτικό ίδρυμα. Έτσι. Οπότε τι να την κάνω, ούτε εσείς ούτε κανένας άλλος στην Ελλάδα μπορούσε να κάνει λοιπόν. Άρα η πρώτη φορά. Σας το λέω απλώς ενημερωτικά, ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που εκπληστηριάστηκε νοσηλευτικό ίδρυμα. Δεν είχατε κάνει λοιπόν άλλη φορά, όπως και κανένας. Βρήκατε δυσκολίες στην αποτίμηση και των ακινήτων και των κτηριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Ενός του νοσηλευτικού αυτού ιδρύματος. Βρήκατε δυσκολίες στην αποτίμηση της αξίας. Δεν βρήκα καμία, διότι τα ακίνητα μου έδωσε αντικειμενικές ο συμβουλογράφος. Επίσημα έγγραφα. Που έπρεπε εγώ, σαν δικαστικός συμβουλητής, η εκτιμηθής αξία που θα κάνω να μην υπολείπεται της αντικειμενικής. Απαγορεύεται το νόμο. Και έβαλα λοιπόν πάνω από την αντικειμενική και για να είναι. Να μην είναι η δέκατα. 1 εκατομμύριο παραπάνω από την εγγυημένη συνολικά βάλατε. Σχεδόν ταυτίζεται με την αντικειμενική. Σκεφτήκατε καθόλου. Τα κινητά σε ενέχερο, σε πλασματικό ενέχερο, τα κινητά, γράφανε την τιμή. Τα είδα την έκθεσή σας και λοιπά πολύ καλά. Νομικός είμαι, αλλά ξέρω και τη λογική και τον. Απλά σας ρωτώ, επειδή εδώ υπήρξε μια μεγάλη φιλολογία και εξετάστηκε εδώ πέρα σε 2 εβδομάδες σχεδόν ο πρώην πρόεδρος του Ρίκος Δινάν, ο κ. Μαρτίνης. Θεώρησε το τίμημα αυτό που το εκπληστηριάσματος ως ευτελές. Γι' αυτό κάναμε και αυτές τις ερωτήσεις. Αλλιώς, εγώ για μένα δεν θα ήταν και πολύ αναγκαία, ιδιαίτερα αναγκαία η εξέτασή σας. Σκέφτηκατε καμία στιγμή στην εκτίμηση, στην αποτίμηση, στην αξιολόγηση, στον προορισμό της αξίας συνολικά της περιουσίας, των ακινήτων, των κτηριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των άλλων περιουσιακών στοιχείων. Yeah. Σκεφτήκατε για κάποια στιγμή ίσως να χρειαστείτε τη βοήθεια ενός ειδικού παραπαντογνώμονα ή εκτιμητή. Όχι, όσον αφορά τα κινητά και τα κινητά, όχι. Τα κινητά, είπαμε, είχα για τον εξοπλισμό, ας πούμε, θα σας πω αμέσως μετά. Μιλάμε για εξοπλισμό ενός νοσηλευτικού ιδρύματος που θεωρούνταν, λένε, όλοι κόσμημα μέχρι τότε. Ήταν τα πιο ακριβά μηχανήματα, υψηλότατη αξία και το σαν κτίριο και σαν. Όλη η δομή του Ρίκου Δινάν θεωρούταν ένα από τα ζηλευτά νοσηλευτικά ιδρύματα. Λέω, μήπως σκεφτήκατε ποτέ να πάρετε μια βοήθεια από ένα πραγματογνώμονα ή ένα από ειδικό εκτιμητή? Όχι. Τέλειωσε. Θεωρούσατε λοιπόν ότι έχετε την ικανότητα και την εμπειρία να το αποτιμήσετε και να προσεγγίσετε την πραγματική αξία. Ακριβώς. Ωραία. Πάει αυτό λοιπόν. Ξέρετε πριν το. Πρακτικά όμως πρέπει να πω. Κάνατε. Προφορικά. Μήπως. Να πω οπωσδήποτε ζήτησα γνώμες. Προφορικές όμως. Ωραία. Γι' αυτό και δεν τις αναφέρω σχεδόν καθόλου. Μπορείτε να μου πείτε, θυμάστε, ξέρατε όταν κάνατε. Πότε κάνατε την έκθεση?
Την κατάσταση το 3 Μαΐου ή 2 Μαΐου. Η κατασκευτήρια έκθεση πότε έγινε, θυμάστε? Το 94, μα έχω αντίγραφα. 14, ωραία. Αλλά τα έχω εδώ μπροστά μου. Το έχουμε, είναι στη δικογραφία, κύριε Κουσταντάκο. Μην... Ναι, θα σας πω. 2 Μαΐου. 14. 2 Μαΐου το 14. 2 Μαΐου το 14. Με τις, την έρευνα που κάνατε, τις προσεγγίσεις ειδικών ανθρώπων, είχατε πληροφορηθεί ότι είχαν γίνει αποτιμήσεις από άλλους οίκους? Δεν ξέρω αν έχουν γίνει καταρχήν. Έχουν γίνει? Δεν έχω ακούσει, όχι. Ούτε βρήκατε τέτοιες εκθέσεις? Δεν βρήκα, όχι, καμία εκθέση. Δεν βρήκατε τέτοιες εκθέσεις. Ας πω κάτι. Τώρα κάνατε μία έκθεση και αποτιμήσατε τις αξίες ενός, για πρώτη φορά από καταβολή σε ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά. Έτσι, είστε ο πρώτος που κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα ξεκολουθήσει και νομίζω θα είστε και ο τελευταίος. Έτσι φαίνεται. Θέλω να είμαι, ποια είναι, μπορείτε να μας, τι μέθοδο ακολουθήσατε για την αξιολόγηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου και την προσδιορισμό της αξίας τους? Πώς σκεφτήκατε δηλαδή, απλώς μόνο την αντικειμενική αξία? Αφορά τα κίνητα. Τώρα πάμε στα κινητά. Εξοπλισμό, κρεβάτια, μεθ, μηχανήματα. Πώς τα προσεγγίσατε? Αυτά είναι τα κινητά, ήταν όλα σε πλασματικό ενέχειρο. Έτσι. Σε πλασματικό ενέχειρο. Οπότε είχαν αποτιμηθεί. Αποτίμησαν δηλαδή την αξία τους οι συμβαλόμενοι. Τόσο το Ηρικός Δυνάν όσο και η Μαρφίν. Ναι, αλλά αυτό δεν προσεγγίζει, δεν ταυτίζεται με την αγορή αξία. Προσέξτε όμως. Αυτό, το ίδιο πράγμα. Το ενέχειρο το πλασματικό αυτό έγινε σε προηγούμενο χρόνο. Αυτό σας λέω. Δεν έγινε φθορά. Εγώ όμως αγνώρισα τη φθορά και έβαλα την αξία αυτών που είχαν επάνω στο ενέχειρο. Πότε έγινε το πλασματικό ενέχειρο? Ορίστε. Πότε έγινε? Ποιο? Η σύμβαση του πλασματικού ενέχειρου. Αν το γράφει το Δάνιο. Δεν μιλάμε για χρόνια πριν. Πώς? Δεν μιλάμε για αιώνες. Μιλάμε για λίγο καιρό πριν. 2-3 χρόνια προφανώς. Με τη Μαρφίν. Όχι, λέω τον Ντινάν. Ο Ντινάν με τη Μαρφίν Μπανκ. Είχε παραχωρήσει στη Μαρφίν. Λίγο πριν είναι. Λίγο πριν. Εδώ γραμμένα όλα. Ωραία λοιπόν. Άρα λοιπόν, κρίνατε λοιπόν, κύριε Κουσταντάκο, κρίνατε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται ούτε εκτιμητής ούτε διεθνής. Ωραία λοιπόν. Στην αξιολόγηση των κινητών. Τώρα. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα εδώ. Ναι. Υπάρχει και το εξής πρόβλημα. Ότι ο πρόβλημα, όχι πρόβλημα, η σκέψη, η δικιά μου τότε. Οι εκτιμητές να εκτιμήσουν τέτοια κίνητα. Δεν ζητάγανε πολλά λεφτά. Από την πείρα μου το ξέρω. Μα εδώ μιλάμε για 115 εκατομμύρια. Ναι, αλλά τα πολλά τα χρήματα. Πόσα λεφτά θα έπαιρνε ο εκτιμητικός οίκος? Εκατοντάδες εκατομμύρια. Δεν το έκανα σκέψη καθόλου αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι το... Ξαναλέω, αλλά όμως έχουν και δαπάνες αυτοί οι εκτιμητές. Δεν είναι. Αφήστε αυτό. Καταρχήν δεν σκεφτήκατε καθόλου, μου είπατε, και από άλλου έχετε και την εμπειρία κτλ. Τώρα πάμε σε δύο ερωτήσεις, τα οποία ενδιαφέρουν για να δούμε τι έγινε. Στα κινητά με ενδιαφέρει και την άλλη περιουσία. Φήμη, διακριτικός τίτλος. Βλέπω ότι αποτιμάτε τα κινητά, τα αποτιμάτε 3,5 εκατομμύρια, 3,250 περίπου. 3,500, πώς είναι, χάρη. 7.350. 3.600 τα κινητά. Ό,τι να έλεγε, ήταν κινητά. Τα κινητά, ναι. Πώς σας ρωτώ τώρα, έτσι, απλώς άνω σας έκανα μια ερώτηση. Πώς αποτιμάτε μια κλίνη μεθ? Μα σας είπα ότι είναι βάση του ενεχείρου βγήκαν εκτιμητής αξίες. Δεν τις έβγαλα από μόνος μου. Άρα ότι έλεγε το πλασματικό ενέχειρο. Βέβαια. Και στα κινητά, και στα κρεβάτια, και στα μηχανήματα, σε όλα. Βέβαια. Ενός μηχανήματος που δεν είναι στο πλασματικό ενέχειρο. Γιατί δεν κάνατε, γιατί δεν παίρνατε, ας πούμε, το τιμολόγιο αγοράς των κινητών πραγμάτων και να κάνετε μία απομείωση κάποιο ποσοστό λόγω της χρήσης? Τα πιο πολλά. Τότε ξέρετε γιατί. Ξέρετε, στο ρωτάω. Γιατί υπήρχαν μηχανήματα και μεθ που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ακόμα. Δεν είχαν χρησιμοποιηθεί καν. Ναι, ήταν όμως το ενέχειρο, το ξαναλέω. Δεν είναι η απόλυτη όμως μέθοδος προσέγγισης της αξίας. Μα αφού είχατε τιμολόγιο, γιατί δεν λάβατε υπόψη τον τιμολόγιο αγοράς? Δεν είχα λόγο. Δεν είχατε λόγο για μία που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ένα μηχάνημα? Γιατί αναφερόταν εδώ. Κύριε Κουσταντάκο, έχετε ένα αξιολογικό τομογράφο που είναι αξιοποιητός και έχει αγοραστεί το 2009. Και πάτε το 2014 κάνετε μία αποτίμηση. Όπως όλοι ξέρουμε, και εσείς σαν επιμελητές και εμείς ως δικηγόροι, ξέρουμε ότι το τιμολόγιο αγοράς, πώς βρίσκουμε την αγορά αξία, την αξία τη μέρα που το αποτιμάμε. Παίρνουμε ως βάση την τιμή αγοράς. Κάνουμε μία απομείωση, ένα ποσοστό, συνήθως λόγω χρήσης, έστω και λόγω χρήσης λέγω, και βρίσκουμε την αγορή αξία. Αυτή είναι η μέθοδος. Αυτό κάνουμε στα αυτοκίνητα, αυτό κάνουμε στις αγωγές αποζημιώσεις, όταν έχουμε περιουσιακές αποζημιώσεις. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μία μέθοδος αυτή που ακολούθησα. Εγώ σας λέω τι ακολούθησα. Καλώς. Ήταν δύσκολο να προσφύγετε στην βοήθεια ενός ελληνικού οίκου, εκτιμητικού? Δαπάνη θα πληρώνετε εσείς μία. Τη δαπάνη επιβαρύνει την περιουσία που πληστηριάζεται.
Τι θα σπείρεις να δείτε τη γνώμη ενός εκτιμητικού οίκου? Εγώ είμαι δικαστικός επιμελητής, δεν είμαι άρχοντας. Έχετε το δικαίωμα από τον κώδικα πολιτικής οικονομίας να προσφύγετε στις γνώσεις πραγματογνώμονα. Έχω, αλλά όμως. Λέει ρητά ο κώδικας. Μου λέει δεν χρειάζεται. Ποιος το είπε? Επισπεύδωσα. Δεν χρειάζεται να πάρεις εκτιμητές, να βρούμε εκτιμητές. Ναι, αλλά αυτό μου λέτε τώρα είναι λάθος αυτό που λέτε. Γιατί? Ξέρετε γιατί? Από την ώρα που ο δικαστικός επιμελητής κάνει την αποτίμηση, δεν ρωτάει τον επισπεύδοντα. Έχει την αποκλειστική νομική και πραγματική ευθύνη, προσωπική δικιά του, αποκλειστική. Ο επισπεύδοντα το μόνο που κάνει είναι να το πληροξενήσει, δώσει την εντολή να κάνει την έκθεση. Το ξαναλέω. Η αποτίμηση των αξιών, μην μου λέτε τώρα, αυτό είναι λάθος που είπατε. Ρωτήσατε τον επισπεύδοντα, αν θα κάνετε απάντηση οίκο ή όχι. Αυτό είναι δική σας ευθύνη, αποκλειστικός. Δεν το κάνετε γιατί λέτε ότι. Να τα έξοδα όσο μπορούσα. Κατανοώ όσο τα έξοδα. Τα έξοδα, άρα λόγω εξόδων κυρίως λέτε. Πώς? Λόγω εξόδων. Βέβαια λόγω εξόδων. Ωραία. Μα το είπα προηγουμένως, πόσα λεφτά ζητάνε. Ρωτήσατε πόσο αξίζει η αμοιβή ενός χώριου εκτιμητικού οίκου για να κάνει εκτίμηση? Σας βεβαιώνω ότι είναι μερικές χιλιάδες. Πόσο? Μερικές χιλιάδες. Βάλτε το ποσοστό αυτό στο ποσοστό των 115 εκατομμυρίων να βρείτε κάτω από τη μονάδα επί της 100. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό το θέμα. Κατανοώ αυτό που είπατε. Είμαι ένας έμπειρος δικαστικός επιμελητής και κάνω την αποτίμηση. Και λαμβάνω ότι έκανα. Το δέχομαι αυτό. Τα άλλα αφήστε τα. Απλώς το λέω αυτό, ξέρετε γιατί? Γιατί να βλέπετε, βρισκόμαστε τώρα εδώ και δεν έχει ψήγματα μη πλήρως αξιοπιστίας η έκθεσή σας. Γιατί ήρθε ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος και λέει ότι είναι ευθελές το τίμημα. Γι' αυτό σας ρωτάμε. Πάμε παρακάτω. Ξέρετε από την πείρα σας και εμείς οι δικηγόροι και εσείς δικαστικοί επιμελητές, όταν αποτιμάμε το σύνολο περιουσίας μιας εμπορικής επιχείρησης, κατά μείζον αλόγων ενός νοσηλευτικού ιδρύματος, τα άειλα περιουσιακά στοιχεία, κύριε Κωνσταντάκο, η φήμη, η πλατεία, ο διακριτικός τίτλος, η άδεια λειτουργίας, η άδεια ίδρυσης, το άειλο γενικώς, ο τίτλος έξω, όταν ακούει άλλος, εταιρεία Μπουδουσάκη, Μητυλινέως, ξέρετε τι ποσοστό λέει η οικονομική επιστήμη ότι μπορεί να φτάσει η αξία των άειλων στοιχείων? Να προσεγγίσει και να υπερβεί ακόμα την αξία των υλικών πραγμάτων. Είναι δυνατόν να αποτιμάτε τα άειλα στοιχεία ενός τέτοιου νοσοκομείου στο 6% της αξίας των υλικών πραγμάτων? Διότι η αξία που βάλετε των άειλων περιουσιακών στοιχείων, εγώ πιστεύω χωρίς έρευνα, γιατί νομίζατε ότι δεν έχει καμία αξία τώρα η φήμη και η πλατεία. Όχι, θα σας το πω. Το προσδιορίσατε στο ποσό του 6% επί της αξίας των υλικών αντικειμένων. Τα άειλα θα σας απαντήσω. Για μου, είναι αυτή η πραγματική αξία των άειλων περιουσιακών στοιχείων ενός νοσηλευτικού ιδρύματος του υπηπέδου Ερίκου Δινάν? Ζήτησα, διότι λοιπόν, εγώ μπροστά μου ζήτησα, μελέτες. Λοιπόν από την επισπεύδουσα πραγματικά να μου εκτιμήσουν, γιατί εγώ δεν είχα τόση γνώση. Ήταν πολύ δύσκολο το αντικείμενο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το δύσκολο, το δύσκολο. Έχετε δίκιο. Και μου είπαν όχι. Μου είπαν την τιμή. Όχι, πιστεύω. Παραπάνω από αυτά που μου είπαν. Προφορικά πάντα, μισό λεπτό. Το ξαναλέω, δεν με υποτιμά. Και γιατί το δεχτήκατε? Προφορικά. Τι να κάνουμε τώρα? Κοιτάξτε, είστε επιμελητής και μιλάμε νομικά. Μα η γνώμη του επισπεύδοντα είναι αυτή που θα κυριαρχήσει, που θα πιδαλιοχήσει τη σκέψη σας. Αυτό που είναι το πλοίο, ο οδηγός του πλοίου είστε εσείς. Αυτός που πιδαλιοχεί τη σκέψη σας δεν είναι ο επισπεύδοντας, ούτε η επιθυμία του επισπεύδοντος. Οι τράπεζες έχουν μια υπηρεσία που εκτιμά. Εδώ δεν το κάνει η τράπεζα, το κάνει ως ιδιώτης που έχει το δικαίωμα. Είναι ο επισπεύδον. Έχει τον τρόπο. Και μου είπαν ότι η αξία των άειλων είναι αυτή η περίπτωση. Και τι βάλατε? Και έβαλα ακόμα 500.000 παραπάνω. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι στην οικονομική και λογιστική επιστήμη, εδώ υπάρχουν και οικονομολόγοι, δέχονται οι συγγραφείς ότι πολλές φορές η άειλη αξία τέτοιων περιουσιακών συνόλων και μονάδων όχι μόνο προσεγγίζει, υπερβαίνει ακόμα και την αξία των υλικών αντικειμένων. Πάση περιπτώσει. Μπορεί να είναι και έτσι όπως τα λέτε, αλλά όμως εάν υπήρχε ενδιαφέρον πιστωτών, πληρωτών. Θα έφτανε εκεί που αυτοί θα κρίνανε. Δεν πήγε όμως. Μην το λέτε. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό που κυριαρχεί στη σκέψη των ενδιαφερμένων είναι η έκθεση κατασχέσεως και αποτίμηση αξίας του επιμηλητή κυρίως. Πάση περιπτώσει, είναι μια άλλη άποψη. Και μια ακόμα ερώτηση για να τελειώσω, γιατί έχουμε τελειώσει ήδη. Εσείς όταν κάνατε την έκθεση, γνωρίζατε ότι το διοικητικό συμβούλιο του Ερίκου Δινάν είχε παρατηθεί από όλα τα 11 μέσα να προσβάλλει κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης? Το θυμάστε? Ότι παρετήθηκε, ναι, δεν είχατε λάβει γνώση τη συμφωνία που έκανε το Ρίκος Δινάν με τον κύριο Σάλα και με τον κύριο και το Υπουργείο Υγείας, που παρετήθηκαν από όλα τα 11 μέσα να προσβάλλουν τη δική σας έκθεση, τον πληστηριασμό, την κατακαιρωτική έκθεση? Όχι. Όχι. Άρα εσείς κάνατε μια έκθεση ανεξαρτήτως τι συμφωνήσαν οι άλλοι. Δεν γνώριζα κάτι τέτοιο. Ωραία λοιπόν, πολύ ωραία. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Από τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Ρογαντάς.